φίλε μου, προβληματίστηκα πολύ για το κείμενο του Δεκέμβρη. Προχθές το βράδυ όμως, πηγαίνοντας στο θέατρο, ο προβληματισμός αυτός εξαφανίστηκε. Πρόσεξα την Αθήνα γύρω μου και σχεδόν ανατρίχιασα. Κυριακή απόγευμα και το κέντρο σχεδόν άδειο. Δεν έβλεπες ανθρώπους να περπατούν. Τα πεζοδρόμια άδεια. Αρκετά καταστήματα χωρίς βιτρίνες, αλλά με την επιγραφή ενοικιάζεται. Τι είπα, τα πεζοδρόμια άδεια? Όχι, όχι, γράψτε λάθος. Δεν ήταν ακριβώς άδεια. Άστεγοι κοιμώντουσαν κάτω από εφημερίδες, κούτες κλπ. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα ακούσει τη λέξη κλωσάρα. Είχα την υποψία ότι αναφερόντουσαν σε κάποιο γαλλικό τίτλο ευγένειας. Τόσο άγνωστη ήταν αυτή η λέξη σε μένα. Και τώρα, περπατάς και σε πολλά σημεία σχεδόν σκοντάφτης πάνω σε κάποιον άστεγο. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Αυτοί οι άνθρωποι πώς οδηγήθηκαν σε αυτή την εγκατάλειψη? Πας παραπέρα και βλέπεις την άλλη μάστιγα της εποχής μας, τα ναρκωτικά. Άρρωστοι ναρκωμανείς περιφέρονται μεταξύ μας σαν φαντάσματα, εκλιπαρώντας τη βοήθειά μας για να εξαγοράσουν τη δόση τους. Κάποιοι το λένε ξεκάθαρα, άλλοι χρησιμοποιούν τη δικαιολογία ότι πεινάνε και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δίνεις ή όχι? Το ερώτημα δεν επιδέχεται απάντηση. Δίκο από μαχαίρι. Είτε δώσεις είτε δεν δώσεις. Κάποτε ακούγαμε σε αμερικάνικες σειρές σιρήνες να πηγαίνουν έρχονται. Λέγαμε πω πω, δεν ξεκουφαίνονται αυτοί με τις σιρήνες μέσα στα αυτιά τους. Να το και αυτό το φρούτο, μας ήρθε. Συνέχεια ακούμε σιρήνες της αστυνομίας να κυνηγάνε κάποιον. Και πού αν φορείς και την πατησίων. Εκεί έρχεται η χαριστική βολή. Μέρα μεσημέρι, η πορνεία μες στο σπίτι σας. Εκεί που κάποτε ήταν η καλύτερη συνοικία της Αθήνας, τώρα η πορνεία πάει σύννεφο. Στην παράσταση που παίζουμε στο Gloria, λέω την Ατάκα, θα μετακομίσετε στην Κολιάτσου? Ω, μπράβο. Ωραία περιοχή, αριστοκρατική. Και ο κόσμος είτε γελάει είτε μελαγχολεί στην θύμηση της παλιάς πλατείας Κολιάτσου. Θα μου πεις, πολύ μας τα μπερδεύεις ρε φίλε. Και θα σας απαντήσω, όχι παιδιά. Όλα αυτά τα λέω για να προβληματιστούμε για την κατάντια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Εγκατάληψη. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Όχι, όχι. Να που υπάρχει τελικά και άλλη λέξη. Αδιαφορία. Γιατί όμως? Ποιος τη φέρει τελικά αυτή η εγκατάληψη? Ποιοι αδιαφορούν και γιατί? Προχθές σε κάποια εκπομπή άκουσα τον Υπουργό Λοβέρδο να λέει ότι συγκάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να συζητήσουν για τον καθαρισμό του κέντρου. Ο μόνος που δεν προσήλθε ήταν ο Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μάλιστα, καλά ακούσατε. Ο Δήμαρχος δεν προσήλθε. Απαντώντας μάλιστα να δω το κέντρο να καθαρίζει και να μην το πιστέψω. Επαναλαμβάνω, το είπε ο Λοβέρδος. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το είπε σε ζωντανή σύνδεση, ξέρω. Αν ισχύει, σου έρχεται μια ανατριχίλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι παιχνίδι παίζετε στις πλάτες των Αθηναίων? Δεν πας και το πάνε για πούλημα και ρίχνουν τις τιμές? Η πιο απλοϊκή ερώτηση που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό ήταν αυτή. Δεν ξέρω τι άλλο. Σε όλα τα ιστορικά κέντρα παγκοσμίως οι αρμόδιοι κάνουν τα πάντα να τα διατηρούν καθαρά, χωρίς εγκληματικότητα κλπ. Και γκέτο μεταναστών υπάρχουν βεβαίως, αλλά έξω στα πράστη. Στην Αθήνα το γκέτο υπάρχει ακριβώς μέσα στην Ομόνοια, στο κεντρικότερο σημείο, πίσω από το Δημαρχείο. Ούτε αυτά δεν βλέπει ο Καμίνης. Τι συμβαίνει επιτέλους? Απάντηση εγώ δεν έχω δυστυχώς και από ό,τι βλέπω δεν θα μας δώσει και κανένας. Θα ήθελα να ζητήσω βέβαια συγγνώμη από τους πανελλήνιους αλλά και τους φίλους του εξωτερικού που αυτή τη φορά αναφέρομαι καθαρά στους Αθηναίους, αλλά δεν μπορώ να μείνω σιωπηλό σε μια τέτοια διαφορετική κατάληψη. Πληγώνεσαι ρε παιδί μου, πονάς, πώς να το πω. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ξαναρωτήσω. Γιατί?